Θα περάσουμε στον συνεργάτη, τον κλινικό ψυχολόγο, τον Νίκο τον Παπα-Νικολάου. Νίκο, καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα, καλά, ωραία, καλοκαιρινή διάθεση, έχει αρχίσει σιγά σιγά, νομίζω. Σωστά, ναι, για καλοκαιρινή μας διάθεση, σιγά σιγά. Ναι. Από εκεί και πέρα περιμένουμε. Νομίζω, εντάξει, αλλάζει ψυχολογία. Αλλάζει ψυχολογία. Αλλάζει ψυχολογία. Τουλάχιστον όσο βλέπουμε και μια πτωτική τάση στα κρούσματα. Το βλέπουμε, δεν ξέρω. Τι πιστεύεις? Βλέπουμε μια πτωτική τάση στα κρούσματα, υπάρχει. Αλλάζει η ψυχολογία. Το θέμα είναι να επιστρέψουμε Σεπτέμβρη πάλι στο ίδιο κλίμα και στην. Ελπίζουμε πως όχι. Ας ελπίζουμε πως όχι, ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε πως όχι. Ευελπιστούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε σήμερα με ένα θέμα, βέβαια. Διαδικτυακός έρωτας στην εποχή του κορονοϊού. Διάλεξε ο Νίκος Παπα-Νικολάου σήμερα να μας παρουσιάσει μία έτσι. Ναι, θα έχω να πω ότι καταρχήν ξέρεις από τα ραβασάκια, τις κλεφτές έτσι ματιές, ναι, και γενικότερα από τα κανάτια τα οποία πετούσε η Γεωργία Βασιλιάδου πριν από κάποια, ακριβώς, χρόνια, από κάποιες δεκαετίες. Ναι. Περάσαμε στις ραδιοφωνικές αφιερώσεις. Η εποχή μου ήταν των ραδιοφωνικών αφιερώσεων. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι είχαν τον παράνομο. Βασιλιάδου. Όχι, όχι, ήταν λίγο αργότερα. Λίγο αργότερα. Των ραδιοφωνικών αφιερώσεων από εκεί και πέρα. Όπου σαφέστατα εκεί ο καθένας αφιέρωνε τώρα και ήταν και ένα κομμάτι της επικοινωνίας. Τώρα πλέον βεβαίως περάσαμε. Εσύ αφιέρωνες. Ναι, δεν είχα σταθμό, αλλά αφιερώναμε όλοι τότε. Δεν ήταν κάποιος. Και αφιέρωνα και εγώ, βεβαίως από εκεί πέρα. Σίγουρα περάσαμε στα τηλέφωνα, στα email αργότερα. Σωστά, σωστά. Και νομίζω ότι ειδικά στην εποχή του κορονοϊού, όπου έχει αυξηθεί κατά 60% ο μέσος όγκος περίπου πληροφοριών τα οποία ο καθένας μπορεί να μεταφέρει μέσω του δικού του κομπιούτερ. Ναι. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι όλη η επικοινωνία περνάει μέσα από τους υπολογιστές. Σαφέστατα υπάρχει ένας περιορισμός των κοινωνικών επαφών στην εποχή του κορονοϊού που δυσκολεύει όλους, αλλά κυρίως τους μοναχικούς, δεδομένου του ότι αυτοί οι οποίοι τα πήγαν καλύτερα στην εποχή του κορονοϊού ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν ή παντρεμένοι ή αυτοί οι οποίοι συμβίωναν, αν το θέλεις. Οι περισσότερες γνωριμίες στην εποχή τώρα που διανύουμε υπάρχουν μέσα από social media. Λίγο λιγότερο σε σχέση με το 50%. Δηλαδή από ό,τι φαίνεται από έρευνα φτάνουν μέχρι το 48% γνωριμίες. Οι μισοί, από εκεί και πέρα, γνωριμίες, οι μισοί φτάνουν σε κάποιες γνωριμίες. Αυτές οι γνωριμίες, το κατά πόσο ευωδώνται ή όχι, είναι κάτι τελείως διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Λίγο παρακάτω σε σχέση με το 50% ωστόσο. Το θέμα είναι ότι πού η λόγικα για τους οποίους στρεφόμαστε στις διαδικτυακές γνωριμίες. Πρώτον, η μοναξιά και οι δυσκολίες επικοινωνίας οι οποίες υπάρχουν. Ο φόβος δέσμευσης και η έλλειψη εμπιστοσύνης από εκεί και πέρα, η οποία υπάρχει γενικότερα. Η δυνατότητα της ανωνυμίας και της εναλλαγής των συντρόφων. Μάλιστα, η ανωνυμία είναι κάτι χαρακτηριστικό το οποίο φαίνεται ότι οι άνθρωποι γενικότερα οι οποίοι βρίσκονται στο διαδίκτυο το θεωρούν σαν πρώτιστο ύψιστο αγαθό το οποίο παρέχει το διαδίκτυο, την ανωνυμία. Και σαφέστατα αυτό μπορεί να το περιορίσουμε και να το περιγράψουμε στο ότι πολλές φορές, ειδικά στα μέσα κοινωνικής, ναι, δικτύωσης, υπάρχουν πάρα πολλά ψεύτικα προφίλ. Το ένα στα τρία, μάλιστα. Είναι ψεύτικο. Είναι ψεύτικο προφίλ σε παγκόσμιο επίπεδο. Διασφαλίζεται η ανωνυμία ή διασφαλίζεται η επωνυμία? Διασφαλίζεται καθώς η ανωνυμία. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα κύκλο 10 ατόμων, μπαίνοντας για παράδειγμα στον ιστότοπο του Facebook, έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει 5.000 άτομα. Δεν γίνεται επώνυμος. Γίνεται επώνυμος, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση τουλάχιστον η ανωνυμία είναι κάτι το οποίο τον βοηθάει ιδιαίτερα. Ειδικά σε πρώτη φάση. Σε πρώτη φάση, ίσως. Ακριβώς. Σε αυτό. Και από εκεί και πέρα, σαφέστατα, έχουμε τις φοβίες, κοινωνική φοβία και αγοραφοβία, η οποία μπορεί να υπάρχει, δηλαδή την ντροπή, την ιδιαίτερα μεγάλη ντροπή και την ανικανότητα ακριβώς του να έρθω σε επαφή με κόσμο. Προχωρούμε στην επόμενη κάρτα, η κατάθλιψη, η δυσμορφοφοβία. Η κατάθλιψη, η οποία σαφέστατα είναι κάτι πολύ σημαντικό, δεδομένου του ότι ο καθένας ο οποίος πάσχει δεν έχει τη δυνατότητα ή αν το θέλεις διαφορετικά δεν παίρνει την πρωτοβουλία ούτως ώστε να έρθει σε κοινωνική επαφή με κόσμο, και η δυσμορφοφοβία που είναι έτσι η δυσαρέσκεια και η αιμονική ενασχόληση με κάτι το οποίο ο καθένας το θεωρεί ότι το έχει σαν το μη δυνατό του σημείο. Ειδικά στους νέους, στους εφήβους, είναι αρκετά συχνή, θα έλεγα ότι στο γενικό πληθυσμό φτάνει στο 1 με 2%. Στιγματισμός επίσης, δηλαδή το πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορεί να στιγματιστεί κάποιος μέσα από την ανωνυμία. Δεν υπάρχει στιγματισμός, ανωνυμία, και έχω τη δυνατότητα να υποδηθώ ρόλους διαφορετικούς σε σχέση με αυτόν τον οποίο έχω. Ειδικά για το στιγματισμό που λέγαμε προηγουμένως, ειδικά κάποιες συγκεκριμένες ομάδες, ήθιστο στο παρελθόν, όταν υπήρχαν ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα τόσο ώστε να μπορέσουν να το επικοινωνήσουν, όπως για παράδειγμα ομοφυλόφιλοι, είχαν τη δυνατότητα μέσα από το Facebook να επικοινωνούν. Πάμε στους λόγους που επισκεπτόμαστε τις σελίδες του διαδικτυακού σεξ. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, το 48%, το οποίο είναι
για αυτοικανοποίηση, το 14% είναι για το κόστος και 12% γιατί εξάπτει τη φαντασίωση. Το σίγουρο είναι ότι η επίσκεψη σε σελίδες σε διαδικτυακού σεξ μπορεί να μεγαλώσει την αυτοδιέγερση, την άμεση ικανοποίηση που μπορεί να έχει, να λειτουργήσει σαν εκτόνωση και επίσης να λειτουργήσει σαν τροφή στη φαντασίωση και όπως επίσης να βελτιώσει και την αυτοεικόνα σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαμηλή αυτοεικόνα. Το σίγουρο είναι ότι μπορεί να βελτιώσει ακόμα και το άγχος επίδοσης, έστω και αν πολλοί άνθρωποι μπλέκουν στις συγκεκριμένες σελίδες και χειροτερεύουν το άγχος επίδοσης, αυτό το οποίο ήδη προϋπάρχει. Όπως επίσης και κάτι τελευταίο και χαρακτηριστικό, μια που μιλούσατε προηγουμένως για την σεξουαλική κακοποίηση η οποία μπορεί να υπάρξει, πολλές φορές η επαφή μέσα από τέτοιες σελίδες βοηθά στην αντιμετώπιση του πόν της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Μάλιστα. Πάμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλούμε για διαδικτυακό σεξ και πιθανούς κινδύνους για ενήλικες. Εδώ έχω δύο για ενήλικες και για τους εφήβους. Πρώτον, ο διαδικτυακός εθισμός και η αιμονική εμπλοκή στο διαδικτυακό σεξ. Αυτά τα δύο είναι ένα συναπάντημα που μπορεί να υπάρχουν και τα δύο και να υπάρχει συνοσιρότητα. Δηλαδή, να ξεκινάει σαν διαδικτυακό εθισμός σε μικρότερες ηλικίες, 12, 13, 14 ετών, και από εκεί και πέρα με την έκρηξη της εφηβείας και της σεξουαλικότητας να υπάρχει αιμονική εμπλοκή στο διαδικτυακό σεξ. Από εκεί και πέρα υπάρχει επίταση της εσωστρέφειας, δηλαδή κάποιος γίνεται ακόμα πιο κλειστός, ακόμα πιο εσωστρεφής, ακόμα πιο ντροπαλός και κατάθλιψη η οποία μπορεί να προϋπάρχει ή επίσης να επιτείνεται με βάση την αιμονική εμπλοκή στο διαδικτυακό σεξ, κοινωνική φοβία η οποία επίσης να χειροτερεύει σε αυτή την κατάσταση και σεξουαλικές δυσλειτουργίες οι οποίες επίσης χειροτερεύουν. Σεξουαλικές ψυχογενείς δυσλειτουργίες οι οποίες χειροτερεύουν. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Διαδικτυακό σεξ και πιθανή κίνδυνη για τους εφήβους, έλλειψη της συναισθηματικής επένδυσης, όπου τα πάντα στο διαδίκτυο προβάλλονται και στεγνά και στιγνά, και άρα λοιπόν δεν υπάρχει συναισθηματική επένδυση. Το δεύτερο είναι η απογύμνωση από τη φαντασία η οποία μπορεί να υπάρχει. Ξέρεις, η φαντασία ουσιαστικά είναι ένα βασικό στοιχείο της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, η οποία υπάρχει στην εφηβική ηλικία και όχι μόνο στην εφηβική ηλικία. Όταν υπάρχει απογύμνωση μέσω της εικόνας και μέσω του βίντεο το οποίο προβάλλεται, τότε νομίζω ότι αυτό δεν είναι ένας πιθανός κίνδυνος για την εφηβεία. Και επίσης υπάρχει και παντοδυναμία της εικόνας, όπου δεν υπάρχει δηλαδή πληροφόρηση τόσο για τη σωματική και την ψυχολογική εμπειρία. Περνάμε στον επόμενο πίνακα, διαδικτυακό σεξ και κίνδυνος αιμονικής εμπλοκής, ο οποίος πρόκειται να δημιουργηθεί, μπορεί να δημιουργηθεί. Πρόκειται για μοναχική ενέργεια, δηλαδή για μια ενέργεια η οποία ουσιαστικά την κάνει ο καθένας μόνος του, άρα λοιπόν μπαίνει σε μια διαδικασία από εκεί πέρα να προβληματίζεται ακόμη περισσότερο. Υπάρχει αποπροσωποποίηση, δηλαδή δεν υπάρχει συναισθηματική εμπλοκή που λέγαμε προηγουμένως. Καταναγκαστική αναζήτηση στο σερφάρισμα, δηλαδή κάποιος μπαίνει αιμονικά να αναζητά και να σερφάρει καινούργιες εμπειρίες. Υπάρχει ελλιπής αίσθηση του χρόνου, δηλαδή ένας μπαίνει στη διαδικασία να χάσει την αίσθηση του χρόνου, ενώ νομίζει ότι σερφάρει για μια ώρα, για μισή ώρα, τελικά να έχει χαθεί 3-4-5 ώρες. Υπάρχει αποσύνδεση των συναισθημάτων από τις σκέψεις και από τη συμπεριφορά, δηλαδή πολύ απλά τα συναισθήματα δεν εμφανίζονται συνήθως, δεν υπάρχει συναισθηματική περιγραφή στη συγκεκριμένη εμπειρία. Και επίσης υπάρχει συνοσιρότητα με διαδικτυακό εθισμό. Πολλές φορές, όπως λέγαμε, ο διαδικτυακός εθισμός προϋπάρχει και έρχεται η αιμονή στο διαδικτυακό σεξ, που μπορεί από εκεί και πέρα να χειροτερέψει τα πράγματα. Πράγμα το οποίο πιθανά το έχουμε δει στην περίοδο της καραντίνας. Το χαρακτηριστικό ξέρεις που έχουμε δει στην περίοδο της καραντίνας είναι ότι πολλοί άνθρωποι έχουν απενοχοποιήσει τις γνωριμίες μέσω διαδικτύου. Ειδικά στην περίοδο της καραντίνας. Αυτή είναι προσωπική μου εμπειρία. Από εκεί πέρα, τι πρέπει να προσέξω? Προσοχή στο πολύ καλό για να είναι αληθινό. Κάτι το οποίο υπάρχει, δεδομένου ότι στο διαδίκτυο εμφανίζουμε όλοι τον καλύτερό μας εαυτό. Η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη στάση. Καλύτερα να είμαστε ειλικρινείς, ειδικά από την αρχή. Ελέγχω προσεκτικά τους διαδικτυακούς τόπους και τύπους, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, τους οποίους περιδιαβαίνω και γνωρίζω μέσα στο διαδίκτυο, οι οποίοι μπορεί να είναι πολλοί. Δεν κάνω συμβιβασμούς στις αρχές μου. Ακολουθώ τη διαίσθησή μου, η οποία πολλές φορές μας λέει πολλά. Αγαπώ, εκτιμώ, αποδέχομαι πρώτα τον εαυτό μου και δεν προσπαθώ να αποδεχτώ τον εαυτό μου μέσα από τη γνωριμία ή από την αποδοχή των άλλων ή, αν το θέλει διαφορετικά, από τα likes τα οποία θα πάρω από τους άλλους. Και άμεσος στόχος είναι η διαζώσης επικοινωνία. Δηλαδή, αυτό που φαίνεται είναι ότι οι γνωριμίες μέσω των διαδικτυακών τόπων έχουν ευτυχή κατάληξη όταν υπάρχει άμεση διαζώσης επικοινωνία. Γρήγορη, άμεση και αληθινή, θα έλεγα, διαζώσης επικοινωνία. Ολοκληρώσαμε. Ολοκληρώσαμε. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη. Λοιπόν,